μετά από 23 χρόνια που ακολούθησαν την πρόκριση μέσα στο Ibrox επί της ομάδας των Rangers. Η ΑΕΚ καλείται να κάνει την υπέρβαση σήμερα και να προκριθεί στους ομίλους του Europa League και το μάτς ξεκίνησε. Η απομάκρυνση από τον Βράνιες, πηγαίνει να διεκδικήσει ο Λόπες και τα καταφέρνει ο Κλωναρίδης πρώτος στην μπάλα. Έχει το σουτ, δοκάρι! Ο Λόπες, τρομερή ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 5ο λεπτό. Απίστευτη φάση με τον Κλωναρίδη να κουμπάει το 1-0. Ο Κλωναρίδης με τον Χριστοδουλόπουλο έχουν πάει μαζί στη γωνία. Ο Λάζαρος γύρισε πίσω, ο Λόπες θα βγάλει τη σέντρα, ο Τσιγκρίς γίνει την κεφαλιά, ο Χόρβαθ είναι εκεί. Καλό είναι το Χριστοδουλόπουλου, πέρασε η μπάλα από όλους, out! Για να δούμε τη φάση με τον Κλωναρίδη και να πούμε στη συνέχεια, ο Σιμόες απέναντι στο Χόρβερτ, πέναλτι! Τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ να ανοίξει το σκορ στο 26. Ο Σιμόες προλαβαίνει τον Αμερικανό goalkeeper, τσιμπάει την μπάλα και έχουμε τεράστια ευκαιρία για την Ένωση να πάρει κεφάλι στο σκορ. Ο Χριστοδουλόπουλος για το 1-0. Και το προβάδισμα της ΑΕΚ είναι γεγονός στο 27. Από την άλλη πλευρά ο Χόρβαθ, η ΑΕΚ προηγείται 1-0 και μπαίνει στη θέση του οδηγού. Τσόσιτς, ο Μάνταλος θέλει να αλλάξει παιχνίδι και το κάνει, ο Λόπες ξεφεύγει, αν τσιμπήσει ο Κλωναρίδης είναι ευκαιρία για την ΑΕΚ. Ο Πορτογάλος σηκώνει το κεφάλι του, φέρνει την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, είναι μόνος του ο Λάζαρος, δοκάρι, έρχεται τον γκολ από το Σιμόες, 2-0 η ΑΕΚ. Ο Σιμόες στο έκτο του ευρωπαϊκό μάτς με την ΑΕΚ βάζει το πρώτο του γκολ. 2-0 η Ένωση που έχει κάνει την Μπριζ να μην υπάρχει στο γήπεδο. Στο Λόπουλο σεντράρει χαμηλά, πέρασε η μπάλα, νέο κορνέρ. Από την άλλη πλευρά τώρα, από την παρέμβαση του Ντένις, Ρεφαέλοφ. Ανεβαίνουν επικίνδυνα τώρα οι παίκτες της Μπριζ. Ο Ρεφαέλοφ δίπλα του, ο Φόρμερ προλαβαίνει να μοιράσει την μπάλα στον Διαμπή. Αυτός θέλει να σεντράρει, ο Ανέστης είναι εκεί για να διώξει την μπάλα σε κόρνερ στην πιο επικίνδυνη στιγμή των Βέλγων στο μάτς. Και τώρα η ΑΕΚ βγαίνει με 5 ποδοσφαιριστές απέναντι σε 2. Ευκαιρία να γίνει εδώ το 3-0 και να τελειώσει η υπόθεση πρόκριση. Κλωναρίδης για τον Λόπες, σουτάρει ψηλά. Καταπληκτική τρίπλα στον Ακάμπα από τον Γαλανόπουλο, ο οποίος κερδίζει πολλά μέτρα προς την περιοχή του Χορβάθ. Ανεβάζει το Μάνταλο. Θα σεντράρει στο δεύτερο δοκάρι. Ο Χόρβαθ απομακρύνει τελευταία στιγμή. Ξανά ο Γαλανόπουλος πήρε από τον Μάνταλο. Θα σεντράρει για τον Αλμέιδα που υποδέχεται εξαιρετικά. Έχει στην πλάτη τον Ντέντσβιλ. Τακουνάκι, ο Γιώχανσον σουτάρει. Ενώ είναι μόνος του Χριστοδουλόπουλος. Ο Χόρβαθ πέφτει στη δεξιά του γωνιά και μαζεύει. Ο Μπακάκης κερδίζει καταπληκτικά. Τώρα 4-3. Ο Μπακάκης βλέπει την κίνηση του Αλμέιδα, του περνάει την μπάλα, ο Πορτογάλος στο τετατέτ. Κράτησε με το αριστερό σούταρε, το έβγαλε ο Χόρβαθ. Ο Γκάλο γύρισε την μπάλα, ο Μάνταλος στην περιοχή, ο Ρεφαέλοφ είναι εκεί. Η κόντρα ευνοεί τον Γαλανόπουλο, πάλι ο Μάνταλος, ο Σιμόες πέρασε, να το 3-0. Η ΑΕΚ βάζει κερασάκι στην τούρτα, προκρίνεται ξανά μετά από 6 χρόνια σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Δεύτερο γκολ για τον Σιμόες που δεν είχε σκοράρει ποτέ στην ευρωπαϊκή του καριέρα με την ΑΕΚ. 3-0. Αυτό το τρίτο γκολ το άξιζε, το εδικαιούτο η ΑΕΚ η οποία περιόρισε απολύτως την Μπριζ. Κοιτάξτε με πόσο πάθος διεδίκησε την μπάλα ο Μάνταλος. Ο Σιμόες θέλει να γυρίσει, η κόντρα τον ευνοεί και το 3-0 είναι γεγονός. Τέλος, η ΑΕΚ είναι στους ομίλους του Europa League. Μετά το 2011 έπρεπε να περάσουν 6 χρόνια για να βρεθεί ξανά η ομάδα του Χιμένεθ
σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Τότε ήταν η Δυνάμο Τυφλίδας, σε εκείνο το 1-0. Σήμερα είναι αυτό το εμφατικό, το εντυπωσιακό, το επιβλητικό 3-0 απέναντι στην Μπριζ.